Τελικά δεν πρέπει να συναντηθούμε τόσο γρήγορα. Κακό είναι αυτό, καλό είναι. Καλό είναι. Αλίμονο. Έχουμε φτιάξει και ατμόσφαιρα. Ναι, τα καλύτερα τραγούδια. Γκάζι, ξεκίνησε το Γκάζι Live, να πούμε, με τον Νότι Φακενάκη και την Πάολα. Και βγαίνει καπνός πολύ και όταν βγαίνει καπνός λυπάει και φωτιά. Πέρυσι είχες κάνει μια απαγόρευση, είχες στείλει ένα εξώδικο και είχες απαγορεύσει τον κύριο Φακενάκη να λέει τα τραγούδια σου. Ναι. Το τήρησε μέχρι μια στιγμή Στεφανή στο ακροτήρι. Μετά όμως άλλαξε γνώμη. Πόσα τραγούδια μιλάμε? Πόσα τα απαγόρευσα? 46. Και λέει από αυτά τώρα 7 που έχουμε καταγεγραμμένα με βιντεάκια και λέει και κανένα δυο ακόμα, έτσι πότε-πότε. Το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέει, αφού του έχω πει να μην τα λέει. Αυτός τα λέει, σαν να μην τρέχει τίποτα. Να θυμίσουμε λίγο ο λόγος που έγινε το συγκεκριμένο εξώδικο. Ναι, αφού αποκάλυψε όλους τους πολίτες της χώρας την πέληδες ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι είχε πει τότε, λέει δεν θέλουν να εργαστούν. Εγώ λέω κάτι, ας πούμε, σε κάποιους φίλους μου που με ρωτάνε. Λέω, είναι πολύ καλός καλλιτέχνης. Ήταν άξιος να λέει τα κομμάτια μου όταν του τα έγραψα. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Ας μου αποδείξει ότι είναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι άξιος να λέει τα κομμάτια μου τώρα πια. Τι θα κάνεις, θα κινηθείς νομικά? Ναι, βέβαια, εννοείται. Εφόσον είδα ότι δεν συμμορφώθηκε και έκανα και μια κρούση και λέω, παιδιά, τι γίνεται? Μου λένε, μια χαρά όλα. Επικοινώνησες μαζί με το... με τον ίδιο. Με το μαγαζάτρο. Με το μαγαζί. Και μου λένε, δεν μπορούμε να κάνουμε λέει, κάτι εμείς. Θα λέει τα κομμάτια, λέει έτσι. Ωραία, λέω κι εγώ, θα κινηθώ νομικά. Ό,τι λέει ο νόμος, ακριβώς αυτό θα γίνει. Και να είσαι και σίγουρα θα δικαιωθώ κιόλας. Έχετε επικοινωνήσει, ο ίδιος έχει επικοινωνήσει? Όχι, όχι, ποτέ. Όλο αυτό τον καιρό? Ποτέ. Ναι, χρόνια τώρα. Σε στεναχωρεί που είχε αυτή η κατάληξη αυτή τη σχέση? Βέβαια, τι, μα ενέστητος είμαι. Πριν ξεκινήσει για το σχήμα, υπήρξε ήδη μια αποχώρηση από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Κοίταξε, αυτά που είπε ο Γιώργος, ας πούμε. Είναι λίγο απίθανο να είναι ψέματα. Ο συγκεκριμένος, ας πούμε, έχει κάποιες πρακτικές τέτοιες, χρησιμοποιεί, ας πούμε. Ότι δεν ισχύει ότι γράφτηκε ότι πήρες κάποια χρήματα για να τα τραγουδάει. Ναι, προχθές το έμαθα αυτό. Μου είπαν ότι πήρα 30.000 ευρώ λέει, για να το αφήσω να λέει τα κομμάτια και τα λέει πια, αφού έχω πληρωθεί, ας πούμε, και πήρα χρήματα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι τα χρήματα για μένα το θέμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν λύνεται αυτό έτσι. Αυτό λύνεται με μια συγγνώμη. Άμα πει συγγνώμη στον κόσμο, εγώ μια χαρά θα ανοίξω τα κομμάτια. Τέντα όλα. Να πούμε ότι ετοιμάζει η καλοκαιρινή περιοδία, δεν το πούμε αυτό? Ναι, μια περιοδία θα κάνουμε, θα λέγεται Γιώργος Μουκίδης Unplugged, δηλαδή μια άλλη άποψη για τα κομμάτια μου, μόνο με δικά μου κομμάτια. Και θα πάμε σε διάφορα παράξενα μέρη της Ελλάδας, έτσι γραφικά και όμορφα και ζεστά, να τραγουδήσουμε μαζί με τον κόσμο.